Φίλοι και φίλες της καθημερινής φυσικής, σας ζήτησα ερωτήσεις και εσείς ανταποκριθήκατε με το παραπάνω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πού μένεις, πόσο χρονών είσαι, τι σπούδασες και τι δουλειά κάνεις? Είμαι 28 χρονών, γεννήθηκα, μεγάλωσα και πήγα σχολείο στα Γιάννενα, ενώ σπούδασα στο φυσικό της Πάτρας, το οποίο αποδείχθηκε μια αρκετά δύσκολη επιλογή. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου, επέστρεψα στα Γιάννενα, όπου και θα συνεχίσω να μένω μέχρι να φύγω. Τη χρονιά αυτή, αποφάσισα να αφιερώσω σχεδόν όλο μου το χρόνο και την ενέργεια στην καθημερινή φυσική, για την οποία εξερευνώ τρόπους ώστε να την κάνω την κυρία σχολεία μου. Αν παρακολουθεί κάποιος χορηγός, παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μου. Γιατί ξεκίνησε στο YouTube? Γιατί ο οποιοδήποτε δημιουργεί και δημοσιεύει το οτιδήποτε? Φαντάζομαι πως για τους περισσότερους η απάντηση είναι παρόμοια. Γιατί θέλουν να μοιραστούν κάτι με τον κόσμο. Κάτι που έχουν να πούν και πιστεύουν πως αξίζει να ακουστεί. Στην περίπτωσή μου, ήθελα να μοιραστώ τον ενθουσιασμό μου για την επιστήμη και τη φυσική. Θεωρώ ότι η αναζήτηση του πώς δουλεύει ο κόσμος είναι τρομερά ενδιαφέρουσα και θέλω και άλλοι να νιώσουν αυτό που νιώθω. Είναι όπως όταν βλέπεις μια πολύ καλή ταινία και θες να τη συζητήσεις με κάποιο φίλο σου. Γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου? Okay, δεν είναι ακριβώς ότι κρύβω το πρόσωπό μου, άλλωστε αν παρακολουθήσεις κάποιο βίντεο στο κανάλι SiteOxGR μπορείς να δεις πώς μοιάζω, στην πραγματικότητα βέβαια έχω λίγο περισσότερα πίξελ, απλά το πρόσωπό μου δεν έχει καμία σχέση με τον τύπο των βίντεο που ξεκίνησα να κάνω. Πώς διάλεξες αυτόν τον τρόπο παρουσίασης? Ο τρόπος παρουσίασης ήταν κάτι που μου ήρθε φυσικά για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, ήθελα να μπορώ να απεικονίζω αυτά που λέω γιατί βοηθάει πάρα πολύ στην κατανόηση. Δεύτερον, ήταν ό,τι πιο απλό και φθηνό μπορούσα να κάνω. Το μόνο που χρειαζόμουν ήταν ένα μικρόφωνο. Τα πρώτα βίντεο τα έφτιαξα στο Windows Movie Maker. Εκτός όλων αυτών, ζούμε σε μια κοινωνία που έχει αιμονή με την εξωτερική εμφάνιση. Ήθελα αρχικά να αποφύγω η εμφάνισή μου να αποτελεί κριτήριο για την ποιότητα της δουλειάς μου. Μπορεί στο μέλλον να αποφασίσω να φτιάξω κάποια βίντεο που να εμφανίζομαι στην κάμερα. Μέχρι τότε θα πρέπει να με φαντάζεσαι σαν stick figure ή να δεις το SiteOx. Από πού αντλείς πληροφορίες για τα βίντεό σου? Η αναζήτηση πάντοτε ξεκινάει στο Google και συνήθως ένα από τα πρώτα πράγματα που κοιτάω είναι η Wikipedia και οι πηγές που έχει. Πολύ συχνά καταλήγω σε ιστοσελίδες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών. Κάποιες σελίδες που επισκέπτομαι συχνά είναι το Quora, το Ask Science και το Hyperphysics. Πάντα όμως προσπαθώ να διαβάσω όσο το δυνατόν περισσότερες και διαφορετικές πηγές για να διασταυρώσω τις πληροφορίες. Εκτός της online αναζήτησης, πολύ συχνά συμβουλεύομαι και τα βιβλία της σχολής μου. Καμιά φορά στο ίντερνετ η μια ιστοσελίδα αντιγράφει την άλλη με αποτέλεσμα να αναπαράγεται παντού η ίδια πληροφορία. Αν κάνετε έρευνα για κάποιο θέμα, καλό είναι να συμβουλεύεστε και τα σχετικά βιβλία. Ποια προγράμματα χρησιμοποιείς για τα βίντεο και πόσο χρόνο σου παίρνει το καθένα? Για κάθε ένα λεπτό ενός βίντεο που βλέπεις, χρειάστηκε να αφιερώσω περίπου 10 με 15 ώρες δουλειάς, η οποία περιλαμβάνει το διάβασμα, το κείμενο, την ηχογράφηση, το animation και την επεξεργασία του βίντεο. Αναλόγως στο θέμα, ο χρόνος που απαιτείται συνήθως κυμαίνεται από 70 μέχρι 100 ώρες. Χρησιμοποιώ το Inkscape για να ζωγραφίσω τα σκίτσα, το Audacity για την ηχογράφηση και επεξεργασία του ήχου, το After Effects για το κυρίως animation και το Premiere Pro για το πάντρεμα όλων αυτών. Ήσουν καλός μαθητής στο σχολείο? Γενικά ήμουν μέτριος μαθητής, εκτός από κάποια μαθήματα που μου άρεσαν, τα οποία όμως μπορεί να άλλαζαν με κάθε χρονιά. Για παράδειγμα, μου άρεσε πολύ η ιστορία του αρχαίου κόσμου, αλλά όχι ιδιαίτερα η νεοελληνική ιστορία. Δυσκολευόμουν και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πείσω τον εαυτό μου να διαβάσει κάτι που δεν του αρέσει. Τι γνώμη έχεις για τα ελληνικά πανεπιστήμια? Δυστυχώς, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πάρα πολλά προβλήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση και οι άθλιες συνθήκες εργασίας και φοίτησης. Δεν μπορώ να έχω άποψη για το πρόγραμμα σπουδών κάθε σχολής, αλλά μια χώρα που δεν επενδύει χρόνο και χρήμα στην παιδεία είναι μια χώρα καταδικασμένη. Πώς αλλιώς μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με τη φυσική εκτός πανεπιστημίου? Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός βιβλίων εκλαϊκευμένης φυσικής εκεί έξω. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο ένα link μιας λίστας με μερικά από τα πιο γνωστά. Εκτός από βιβλία, μπορείς να παρακολουθήσεις πολύ ωραία ντοκιμαντέρ όπως το Κόσμος ή online μαθήματα από την Khan Academy ή τους συνάδελφους Σταύρου. Όταν ήσουν τρίτη λυκείου και έπρεπε να επιλέξεις σχολή, ήσουν κατασταλαγμένος ή όχι? Και τι έχεις να πεις σε αυτούς που δίνουν εξετάσεις αλλά δεν έχουν κατασταλάξει? Το να είσαι με το ζόρι 18 χρονών και να έχεις αποφασίσει τι θες να κάνεις για την υπόλοιπη ζωή σου είναι από ακατόρθωτο μέχρι εξαιρετικά σπάνιο. Οι σπουδές είναι μια επένδυση για το μέλλον σου και δεν είναι απαραίτητο να το ορίζουν αποκλειστικά. Έχοντας αυτό στο μυαλό σου, διάλεξε αυτό που θεωρείς καταλληλότερο. Καλή επιτυχία!
Πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού? Σωστά, η πολύ αναμενόμενη ερώτηση. Αισθάνομαι πως πρέπει να απαντήσω σε δύο σκέλη. Αν με ρωτάς αν είμαι θρησκευόμενος, η απάντηση είναι όχι. Από αρκετά μικρή ηλικία συνειδητοποίησα πως η θρησκεία δεν είναι κάτι που επέλεξα, αλλά κάτι που επέλεξαν άλλοι για μένα. Η ερώτηση που έκανα στον εαυτό μου ήταν κατά πόσο θα κατέληγα στην ίδια θρησκεία αν γεννιόμουν και μεγάλωνα σε μια εντελώς διαφορετική χώρα. Αν με ρωτάς αν πιστεύω σε κάποια υπερφυσική παντοδύναμη οντότητα που δημιούργησε το σύμπαν, η απάντηση είναι πάλι όχι. Η εξήγηση «ο κόσμος λειτουργεί έτσι γιατί κάποιος τον έφτιαξε έτσι» είναι μια ορθολογικά και εμπειρικά κακή, βαρετή και υπερβολικά βολική εξήγηση που δεν ικανοποιεί την περιέργειά μου στο ελάχιστο. Όσο περισσότερο καταλαβαίνω πώς λειτουργεί ο κόσμος, τόσο δυσκολότερο μου είναι να πιστέψω σε κάποιον δημιουργό. Η επιστήμη μπορεί να σε οδηγήσει σε θαυμάσιες και ηθοπλαστικές αντιλήψεις, όπως ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Γη είναι συγγενείς, προέρχονται δηλαδή από έναν κοινό πρόγονο, ή ότι τα χημικά στοιχεία που απαρτίζουν τη ζωή δημιουργήθηκαν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια στους πυρήνες πολύ μακρινών αστέρων. Αν ψάχνεις όμως στην επιστήμη απάντηση στο γιατί υπάρχουμε, πού πηγαίνουμε και ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής μας, πιθανόν να απογοητευτείς. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να απογοητεύεσαι, αγαπητέ μου θεατή. Δεν είναι ντροπή να παραδεχόμαστε πως δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχουν καν απαντήσεις. Η ζωή δεν χρειάζεται να έχει κάποιο νόημα, γιατί η ζωή είναι το νόημα. Ποια YouTube κανάλια παρακολουθείς? Εκτός από τους Αστρόνιο και Mad Scientist, από Ελλάδα δεν παρακολουθώ τακτικά κάποιον άλλο. Από το εξωτερικό ξεχωρίζω τα κανάλια In a Nutshell, CGP Grey, Exurbia και Nerdwriter. Τι μουσική ακούς? Ακούω πάρα πολύ μουσική και μπορώ να ακούσω σχεδόν οτιδήποτε. Όταν κάνω κάτι που χρειάζεται συγκέντρωση, βάζω αποκλειστικά μουσική χωρίς στίχους. Αυτή την περίοδο προτιμώ κάποια low-fi hip-hop playlist. Κατά τα άλλα, ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο και τυχαία τραγούδια στο YouTube. Με τι θα ήθελες να σε πληρώνουν, με χρήμα ή με χρόνο? Εκτιμώ το χρόνο μου ίσως λίγο περισσότερο από ότι ο μέσος άνθρωπος. Ο τρόπος σκέψης μου είναι ο εξής. Η ζωή μου αποτελείται από χρονικά διαστήματα. Το πού θα αφιερώσω το χρόνο μου είναι το πού θα αφιερώσω ένα κομμάτι της ζωής μου. Υπό ιδανικές συνθήκες θα προτιμούσα να έχω μια δουλειά η οποία με πληρώνει λιγότερα, αλλά μου αφήνει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. iOS ή Android? Ειλικρινά, οτιδήποτε εκτός από Windows Phone. Έκανα το λάθος να πάρω κινητό με Windows και έχω περάσει τα τελευταία χρόνια μετανιώνοντας αυτή μου την απόφαση. Nutella ή Merenda? Όποιος προτιμάει την Nutella, μάλλον δεν έχει δοκιμάσει Merenda. Star Wars ή Star Trek? Δεν έχει τύχει να παρακολουθήσω το Star Trek, αλλά αν πρέπει να επιλέξω ένα σύμπαν επιστημονικής φαντασίας, θα επιλέξω το Dune. Hashtag θέλουμε νέα σειρά Dune. Θα πάρει ο Δουλιάκας πτυχίο? Γιατί όχι, είμαι σίγουρος ότι αν προσπαθήσει πολύ θα τα καταφέρει. Δίνει καλά λεφτά η NASA για τα παραμύθια που λες ή μόνο για σουβλάκια? Δυστυχώς ούτε καν για σουβλάκια. Αυτό ήταν λοιπόν. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις. Σίγουρα σε πολλές δεν απάντησα γιατί έγινε ένας ψιλοχαμός. Έκανα όμως ό,τι καλύτερο μπορούσα και μπορεί στο μέλλον να το επαναλάβουμε. Να περνάτε καλά και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.